κανείς από τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Εγώ θα σου πω το εξής. Το πρόβλημα αυτό δεν το προκάλεσε η Ελλάδα. Η Ελλάδα το διαχειρίζεται. Μπορεί να υπήρξαν λιγορίες στην αρχή, αλλά τα πράγματα έχουν μπει σε τάξη σταδιακά. Μην ξεχνάτε ότι στο 2015 πέρασαν από τη χώρα 850.000 άνθρωποι. Είναι το νούμερο, αν το αναλογιστείτε, είναι τρομακτικό, ειδικά για την Ελλάδα. Είδατε εσείς αυτή η ροή των 850.000 ανθρώπων να διασαλεύσει την τάξη στην Ελλάδα? Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων από ξενοφοβικούς δημάρχους, οι οποίοι έδρασαν μια παράλογη και μια ανεξήγητη λογική. Η πληροφορία που είχα πρόσφατα και μάλιστα εχθές με τον σύντροφο βουλευτή από την Μητυλίνη, τον κύριο Πάλι, είναι ότι το νησί έχει αποκατασταθεί απολύτως η λειτουργικότητά του. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες μάλλον, είναι στο χώρο που πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα εξαθλίωσης της ζωής τους και της αξιοπρέπειας, που αυτό το πετύχαμε εμείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Χίο, το ίδιο συμβαίνει ακόμα και με την ΚΟ. Έχει αποκατασταθεί μια πλήρης λειτουργία των νησιών, χωρίς να εμποδίζεται η ζωή των κατοίκων και ακόμα και ο τουρισμός, για τον οποίο εκφράστηκαν διάφοροι φόβοι. Θέλετε δηλαδή να επηρεαστεί η τουριστική πορεία της χώρας?